Κύριε Κυπριανού, μια άλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος που προκαλεί τριγμούς. Ναι, φάνηκε χθες από τη συνεδρία του Πολιτού της Κεντρικής Επιτροπής ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ότι υπάρχει μια διαφορετική διάσταση και προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Και είναι κρίμα γιατί μπορούσαμε χθες, χάσαμε μια ευκαιρία, χάθηκε μια ευκαιρία για να υπάρξει ομοφωνία και συνένεση, η οποία δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Κυπριανού? Πιστεύω ότι έχουμε μείνει σε μια, δεν ξέρω, έχουμε μια προσέγγιση που δεν προωθεί τη συνένεση. Και θυμάστε από την αρχή έλεγα ότι ασχέτως της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ασχέτως ότι είναι δημοκρατικότατο βεβαίως οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά, όμως εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να υπάρχει προσπάθεια συνένεσης και σύνθεσης απόψεων, ώστε να βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη που να εκφράζει όλους. Δεν αμφισβητώ ότι η πλειοψηφία αποφασίζει βεβαίως, αλλά πρέπει να χειριζόμαστε με τέτοιον τρόπο αυτές τις ισορροπίες, ούτως ώστε να μην διώχνουμε στο τέλος εκείνους που νιώθουν πλέον ότι μειοψηφούν και είναι απομονωμένοι. Και πιστεύω ότι μπορούσαμε χθες να βρούμε μια κοινή γλώσσα που να μην δυσαρεστήσει κανένα και να καλύψουμε όλες τις ανησυχίες και δεν το πετύχαμε. Και βασικά διότι ναι μεν το θέμα το εις ανοιχτής πόρτας της πρόσκλησης προς όλους σαν γενική αρχή είναι πολύ σωστό, όμως η κάθε περίπτωση βεβαίως πρέπει να εξετάζεται με τα δικά της δεδομένα, με τα δικά της κριτήρια, προϋποθέσεις, συνθήκες και βασικά με πολιτικά κριτήρια. Αναφέρεστε στην περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή του κυρίου Κουλία? Εγώ δεν το προσωποποιώ και αυτή η περίπτωση όπως και άλλων, είτε που αποχώρησαν είτε που διαγράφηκαν. Βεβαίως η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να είναι αρνητική ή θετική. Εκείνο που λέω όμως είναι ότι δεν μπορούμε στην πολιτική να έχουμε ένα τέτοιο για τόσο απόλυτη τοποθέτηση. Αλλά πρέπει να εξετάζονται τα συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Για μένα, παραδείγματος χάρη, το να είναι ένα απλό μέλος να συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν το θεωρώ ότι είναι το τέλος του κόσμου. Ενώ αν στέλεχος συμπεριφέρεται αντικομματικά και κάνει ζημιά στο κόμμα, για μένα είναι πολύ πιο σοβαρό. Πιθανόν για άλλους συναγωνιστές να υπάρχουν άλλα κριτήρια. Και ακριβώς αυτό θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται μέσα στην απόφαση χθεσινή, να μην είναι μια τόσο γενική και αόριστη τοποθέτηση. Ποια προβλέπετε να είναι η συνέχεια μετά από την απόφαση αυτή, κύριε Κυπριανού? Πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων, ασχέτως αν χθες δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δείξουμε ομοφωνία και συνένεση σαν κόμμα, πιστεύω εκ των πραγμάτων όλες αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να έρχονται στο εκτελεστικό γραφείο και εκεί θα λαμβάνεται η απόφαση ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Θα μπορεί το κάθε μέρος του εκτελεστικού να εγείρει βεβαίως τις ανησυχίες του και να τις συζητούμε σαν συλλογικό όργανο. Αν δεν γίνει αυτό, πιστεύω θα προκληθεί περισσότερη διάσπαση παρά ενότητα στο κόμμα. Κύριε Κυπριανού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.